Σήμερα, 28 Ιανουαρίου, είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ίσως πιστεύεις ότι αυτή είναι μια μέρα που δεν σε αφορά. Θέλω να σου πω όμως, τα προσωπικά σου δεδομένα είσαι εσύ. Πόσο συχνά σου ζητάνε να δώσεις προσωπικές πληροφορίες για εσένα όταν επισκέπτεσαι μια ιστοσελίδα? Επεξεργάζεις τη δουλειά σου προσωπικά δεδομένα? Και αν ναι, ξέρεις να το κάνεις σωστά. Έχεις και εσύ απορρίσει, γιατί ενώ μιλούσες για την επόμενή σου αγορά με ένα φίλο σου, εμφανίστηκαν λίγα λεπτά αργότερα διαφημίσεις ακριβώς για αυτό το θέμα. Τα προσωπικά μας δεδομένα επεξεργάζονται κάθε δευτερόλεπτο στην εργασία, στη σχέση με τις δημόσιες αρχές, στον τομέα της υγείας, όταν αγοράζουμε αγαθά ή υπηρεσίες, όταν ταξιδεύουμε ή απλά όταν επισκεπτόμαστε μία ιστοσελίδα. Αυτά είναι για παράδειγμα το όνομα τεπώνυμο, η ηλικία, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση κατοικίας, το επάγγελμα, το αφημί, αλλά και το προσωπικό μας email. Η σημερινή λοιπόν ημέρα υπάρχει για να σου θυμίζει τις σύγχρονες προκλήσεις. Να σε ενημερώσει και να σε καλέσει να δράσεις. Μπορεί να μην έχεις τίποτα να κρύψεις, αλλά θα ήθελες να μοιράζεσαι τα προσωπικά σου δεδομένα με άτομα και εφαρμογές που δεν γνωρίζεις καν. Η νομοθεσία σου παρέχει μία σειρά από δικαιώματα και ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι υποχρεωμένος να σε ενημερώσει με ακρίβεια για αυτά. Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε διαφημίσεις εμπορικής προώθησης, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ενταχθείτε σε αυτό. Αν βρεθείς αντιμέτωπος με την επιλογή όλα ή τίποτα, υπάρχει περίπτωση να πρόκειται για παραβίαση προστασίας των προσωπικών σου δεδομένων. Έχεις το δικαίωμα να ζητήσεις δωρεάν πρόσβαση στα προσωπικά σου δεδομένα. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις μπορείτε να ζητήσετε από μια εταιρεία να διαγράψει τα δεδομένα που διατηρεί για εσάς ή να διαγράψει το προφίλ σας. Αν θεωρείς ότι τα δικαιώματά σου έχουν παραβιαστεί, μπορείς να υποβάλεις καταγγελία στην αρμόδια αρχή. Εκείνη δεν μπορεί να επιδικάσει κάποια αποζημίωση, αλλά μπορεί να επιβάλλει τσουχτερά πρόστιμα. Είμαστε η Κόμμα της Ιτάλης! Η πρώτη και μοναδική μέχρι σήμερα οργάνωση στην Ελλάδα που έχει ιδρυθεί με σκοπό την προώθηση και την προστασία των ψηφιακών δικαιωμάτων. Μπες στο site μας και ενημερώσου και αυτά. Λοιπόν, επιστροφή εδώ στην Κρήτη TV, στο στούντιο. Δίπλα μου έχω δύο κυρίες, την κυρία Ελπίδα Βαμβακά, πρόεδρος των Homo Digitalis. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Και την κυρία Ανθή Στρατάκη, μέλος των Homo Digitalis και υπεύθυνη προστασίας δεδομένων του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ. Λοιπόν, κυρία Βαμβακά, να ξεκινήσω με εσάς. Δεν ξέρω, αυτό το όμορφο εγχείρημα και η έτσι ξεχωριστή πορεία των Homo Digitalis νομίζω ότι έχει αγκαλιαστεί και έχει αγαπηθεί από τους περισσότερους. Ναι, ευχαριστούμε και εσάς, το κανάλι σας, για τη στήριξη. Με αφορμή λοιπόν την 28 Ιανουαρίου, που είναι από το 2006 η Ευρωπαϊκή ημέρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, και εμείς ως Homo Digitalis είπαμε να κάνουμε κάτι για να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο γύρω από την σημασία των προσωπικών μας δεδομένων, γιατί πολλοί λέγανε ότι αυτή είναι η μέρα που δεν μας αφορά. Έτσι λοιπόν ετοιμάσαμε το βιντεάκι που είδατε πριν από λίγο στους δέκτες σας, για να εξηγήσουμε ότι τα προσωπικά μας δεδομένα είμαστε εμείς οι ίδιοι τελικά. Λοιπόν, πάμε λίγο στις δράσεις, τις τελευταίες που πήρατε. Ναι, 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 ακριβώς. Εκεί με τα cookies, νομίζω, εκεί σχολιάστηκε σε όλη την Κρήτη αυτή η δράση. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Δύο μέρες λοιπόν μετά, αποφασίσαμε με τα παιδιά εδώ πέρα από την ομάδα της Homo Digitalis στο Ηράκλειο να φτιάξουμε κάποια μπισκοτάκια, φυσικά μπισκότα cookies, και τα οποία με την βοήθεια της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία μας έδωσε την αιγίδα της, ήμασταν έξω στην περιφέρεια και δίνοντας δωρεάν cookies στους περαστικούς, όταν ερχόντουσαν να τα πάρουν, προσπαθούσαμε να τους εξηγήσουμε ότι μάλλον δεν είναι και τόσο δωρεάν. Δηλαδή, τους δίναμε το δωρεάν μπισκότο και αρχίσαμε και τους ρωτούσαν πληροφορίες για αυτούς. Όπως για παράδειγμα το όνομά τους, το επώνυμό τους, το αφημί τους, το όνομα των παιδιών τους. Και θέλω να σας πω ότι για το ένα δωρεάν μπισκότο μας δίναν όλες αυτές τις πληροφορίες. Ποιος έφτιαξε τα cookies? Εγώ με τη βοήθεια της μητέρας μου. Α, μάλιστα. Ναι. Η κριτική καλή. Η κριτική είναι μια χαρά. Μας τα δώσαν όλα τα δεδομένα τους. Θέλω να σας πω ότι από τα 100 περίπου άτομα που πέρασαν, δύο μόλις φύγανε. Και θέλαμε να τους δείξουμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο ότι ακριβώς έτσι γίνεται και στο διαδίκτυο. Δηλαδή, ό,τι μας λανσάρεται δωρεάν, ίσως το πληρώνουμε με τα προσωπικά μας δεδομένα. Ένα παράδειγμα, τι μας δίδεται δωρεάν, τι μας δίνεται δωρεάν μέσα στο διαδικτύο και εμείς δίνουμε προσωπικά δεδομένα. Για παράδειγμα, διάφορες εφαρμογές που κατεβάζουμε και χρησιμοποιούμε και αποδεχόμαστε τους όρους χρήσης χωρίς καν να τους διαβάσουμε, με πάρα πολλές γνωστές που χρησιμοποιούμε σίγουρα όλοι. Δηλαδή, μπαίνουμε στο διαδίκτυο, μας λένε για να κατεβάσεις αυτό το παιχνίδι, πρέπει να μας δώσεις ονοματεπώνυμο, email. Θα αποκτήσουμε πρόσβαση στις επαφές σου ή στις φωτογραφίες σου ή στην κάμερά σου. Και κάπως έτσι, επειδή είναι δωρεάν, δεν το αντιλαμβανόμαστε και δίνουμε προσωπικά δεδομένα. Με αυτόν τον τρόπο θέλω να τους δείξουμε λοιπόν να προσέχετε σε ποιους δίνετε, τι και γιατί.
και με αυτά τα cookies που μας βγαίνουν παντού στο διαδίκτυο, τι κάνουμε? Με αυτά τα cookies, αυτό λοιπόν είναι μια νομοθεσία η οποία την επανεξετάσαμε τώρα με αφορμή τον GDPR. Ωστόσο, το GDPR κάνει μια μικρή αναφορά στην αιτιολογική σκέψη 30, αν δεν κάνω λάθος, μόνο για τα cookies. Είναι νομοθεσία που υπάρχει από το 2002. Είναι η οδηγία e-privacy, η οποία περιμένουμε τώρα και ένα καινούργιο κανονισμό τα τελευταία 3 χρόνια και δεν έχει βγει, που θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα. Τα cookies λοιπόν πρέπει να υπάρχει ρητή συγκατάθεση για να μπορούν να εγκατασταθούν στον κάθε υπολογιστή. Υπάρχουν τα απαραίτητα cookies, τα οποία δεν χρειάζεται το consent, αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα cookies, τα οποία μετράνε, για παράδειγμα, την επισκεψιμότητα μιας σελίδας, βλέπουν τις κινήσεις στο διαδίκτυο, με αποτέλεσμα να σου προβάλλουν τις στοχευμένες διαφημίσεις. Γι' αυτό μάλλον και όταν έχω ψάξει ένα ζευγάρι παπούτσια, μου το εμφανίζει μετά σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα μπαίνω. Έχουν ενημερωθεί περισσότεροι στις μέρες μας για την προστασία των έτσι προσωπικών μας δεδομένων, ή υπάρχει ακόμα αυτό το αίσθημα της αφέλειας σε όλους μας? Κινητοποίηση υπάρχει? Υπάρχει κινητοποίηση. Με χαροποιεί που βλέπω ότι και στην Κρήτη οι φορείς ενδιαφέρονται. Υπάρχουν άνθρωποι καταρτισμένοι, ωστόσο τόσο και οι πολίτες, αλλά και οι επιχειρήσεις. Πιστεύω αυτό που έχω διακρίνει είναι στα πρώτα βήματα. Λοιπόν, να βάλω μια ανατελεία, να περάσουμε στην κυρία Στρατάκη. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και πώς θα μπορούσαν να λείπουν δράσεις και πρωτοβουλίες για τα προσωπικά δεδομένα από αυτό το κόσμημα. Ευχαριστούμε πολύ καταρχάς για τα καλά σας λόγια. Θα μπορούσαν να λείπουν, γιατί δεν είμαστε νομική εταιρεία, ούτε ανήκουμε αμυγός στο χώρο. Απλά στο πλαίσιο του ότι προσπαθούμε, πέρα από την ερευνητική δραστηριότητα, που είναι ο πυρήνας της δραστηριότητας, γιατί είναι ερευνητικό ίδρυμα, να κάνουμε και άλλα πράγματα, έχουμε αναπτύξει μια σειρά δραστηριοτήτων σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η οποία θεωρώ ότι δικαιούμε πια να την λέω μεγάλη δραστηριότητα. Διότι απαρτίζεται από εργαστήρια που γίνονται live σε κοινό, διαδραστικά. Υπάρχει δωρεάν webinar πλέον από το Μάθεσης, τα διαδικτυακά μαθήματα του Μάθεσης, που ανήκει στο ΙΤΕ, είναι κομμάτι των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης. Και η κορονίδα, ας πούμε, των προσπαθειών μας είναι αυτό που περιμένουμε να γίνει τώρα, που το επόμενο διάστημα περιμένουμε να γίνει η έκδοση ενός βιβλίου για τα προσωπικά δεδομένα από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. Το οποίο δεν είναι απλό βιβλίο, αλλά είναι σε μορφή κόμικ. Ακριβώς για να προσεγγίσει ένα κοινό νεανικό και να μεταδώσει έννοιες με τρόπο εύπεπτο και ευχάριστο, χωρίς ωστόσο να χάσει τη σοβαρότητα του το θέμα. Μάλιστα, ο GDPR και 40 κλέφτες, ναι, για να το πω είναι σωστά. Είναι ο τίτλος που έχουμε δώσει στο αρχικό εργαστήριο, ναι, το οποίο έχει επεκταθεί, εν πάση περιπτώσει, και έχει γίνει δραστηριότητα με πολλά επίπεδα, μερικά από τα οποία σας εξήγησα τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Βαμβακά, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των χρηστών του διαδικτύου παρακολουθούνται. Νομίζω ξεπερνά το 90% σύμφωνα με επίσημες μελέτες και έρευνες. Σας προβληματίζει? Είναι γνωστό, δεν ξέρω και ποιες είναι αυτές οι έρευνες, ωστόσο δεν είναι ότι με προβληματίζουν, που δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Δεν τον απασχολεί ότι αυτά που μοιράζονται στο διαδίκτυο, ποιος τα λαμβάνει εν τέλει. Με προβληματίζουν ότι δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση και ότι σοκαριζόμαστε με αυτά τα νούμερα, ενώ κανονικά θα έπρεπε να το γνωρίζουν περισσότεροι από αυτοί. Περισσότεροι από εμάς που ασχολούμαστε με το που μπαίνουμε στο διαδίκτυο. Το χειρότερο σενάριο το οποίο μπορεί να υπάρξει, ποιο είναι για ένα χρήστη του διαδικτύου? Αυτό που συμβαίνει, πιστεύω, σε πολλούς, να έχεις δικαιώματα, ναι, και να μην τα γνωρίζεις. Να χρησιμοποιείς το διαδίκτυο και να ξεχνάς τους κινδύνους, γιατί έχει πάρα πολύ καλά το διαδίκτυο, αλλά έχει και αρκετούς κινδύνους και είναι καλό να τους γνωρίζουμε. Και το τι δικαιώματα, ήρθε μια νέα νομοθεσία. Γίνεται όλη αυτή η συζήτηση. Πρέπει να μας προβληματίσει γιατί και να αποκτήσουν ουσία αυτά τα δικαιώματα. Δεν αποτελεί ωστόσο ως άμεση προϋπόθεση για να εισχωρήσεις σε μια εφαρμογή στο διαδίκτυο που σου είναι χρήσιμη το να δώσεις κάποια δεδομένα προσωπικά? Τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση? Αν βρεθείς αντιμέτωπος με την επιλογή όλα ή τίποτα, όπως είπαμε και στο βιντεάκι μας, είναι πάρα πολύ πιθανό να πρόκειται για παραβίαση των προσωπικών δεδομένων και επομένως πρέπει να απευθυνθεί στην αρμόδια αρχή. Δεν είναι η σωστή χρήση αυτό, το να δώσει τα προσωπικά δεδομένα. Πρέπει να υπάρχει σίγουρα και κάποιος άλλος τρόπος. Μάλιστα. Κυρία Στρατάκη, πώς και αποφασίσατε να γίνετε μέλος των Homo Digitalis? Παρακολουθώ τη δράση τους. Καταρχάς, ανήκω στον χώρο με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Παρακολουθώ τη δράση τους και είχα την ευκαιρία να γνωρίσω και πολλά μέλη των Homo Digitalis.
Και διαπίστωσα ότι είναι άνθρωποι που έχουν πολύ μεράκι, είναι διαβασμένοι και καταρτισμένοι στο αντικείμενό τους, νέοι και πολύ δραστήριοι. Οπότε υπήρχαν όλες οι προδιαγραφές της ομάδας στην οποία θα ήθελα να ανήκω. Είμαι από τους μεγαλύτερους εντωμεταξύ ηλικιακά. Είμαι η κλασική ψυχολογία της θείας που πάει και κάθεται με την νεολαία. Είστε υπερβολική τώρα. Είστε υπερβολική. Διαφωνώ κι εγώ. Ωραία, είναι ευχαριστώ. Μια σύγχρονη πρόκληση, ωστόσο, για όλους μας να κατανοήσουμε τον όρο προσωπικά δεδομένα. Και όχι απλά είναι, όχι απλά είναι πρόκληση. Θα έλεγα είναι αναγκαιότητα πλέον. Γιατί πρέπει όλοι να καταλάβουμε, όλοι οι πολίτες, ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι απλά να προσέχω πριν να αναρτήσω στα social media, ας πούμε, μια φωτογραφία ή να προσέχω πότε πατάω, αποδέχομαι ή τι μοιράζομαι με ποιον. Υπάρχει μια μεγάλη ομπρέλα πραγμάτων που επηρεάζονται από τα δεδομένα. Δηλαδή, μιλάμε όλοι για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Ένας από τους πυλώνες της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης είναι το data science, η επιστήμη των δεδομένων. Ένας άλλος πυλώνας που είναι και πολύ γοητευτικός για όλους μας είναι όλα τα σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί με βάση τα δεδομένα. Τι κάνει μια μηχανή για να αποκτήσει αυτόνομη, για να μπορεί να αναπτύσσει αυτόνομη συμπεριφορά και γνωστικές ικανότητες αντίστοιχες με του ανθρώπου. Παίρνει δεδομένα από το περιβάλλον, τα αναλύει και με τη σειρά της παράγει και άλλα δεδομένα. Οπότε πρέπει όλοι να δούμε ότι ανοίγεται ένας ορίζοντας στον οποίο όλοι θα ανήκουμε και είτε θέλουμε είτε όχι. Έχουμε παρασυρθεί ήδη σε αυτή την εποχή, η οποία έχει προκλήσεις, συνάδει με την πρόοδο, αλλά έχει και κινδύνους. Άρα πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι. Ή το e-privacy που ανέφερε προηγουμένως η κυρία Βαμβακά. Οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες, όλοι τις χρησιμοποιούμε. Δεχόμαστε άμεση εμπορική προώθηση από email. Χρησιμοποιούμε τα cookies που λέγατε προηγουμένως. Όλες οι υπηρεσίες over the top, όπως ονομάζονται. Το WhatsApp, το Messenger, το Skype. Ναι, πράγματα που τα χρησιμοποιούμε όλοι. Είναι μέσα στην καθημερινότητά μας ήδη. Δεν είναι ότι δεν μας αγγίζουν τα προσωπικά δεδομένα. Κύριε Βαμβακά, εγώ, εσείς και η κυρία Στρατάκη καταλαβαίνουμε τον όρο προσωπικό δεδομένο. Mm-hmm. Ο γιος μου, ανιψιός μου, μπορεί να το καταλάβει. Και εδώ γεννάται το εξής ερώτημα. Πώς μπορούμε όλοι μας mm-hmm. να περιορίσουμε την ανεξέλεγκτη χρήση του διαδικτύου από τα νέα παιδιά. Από τα νέα παιδιά, από μαθητές δημοτικού. Το πλην ενημέρωση, ειδικά για τα παιδιά. Πρέπει να ενημερώνονται και οι γονείς για αυτό το πράγμα. Θέλω να σας πω και για μία εκδήλωση που ετοιμάζουμε μαζί με το ΙΤΕ και την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Χανίων στις 14 Φεβρουαρίου στα Χανιά, που θα μιλήσουμε σε εκπαιδευτικούς, γονείς αλλά και παιδιά, τόσο για το cyberbullying και το ψηφιακό αποτύπωμα, ενώ το ΙΤΕ θα μας πει αν θέλει τι παρουσία θα έχουμε εκεί. Ναι, λοιπόν, όπως έλεγε και η Ελπίδα, στις 14 Φεβρουαρίου στα Χανιά, μπράβο. Η δευτεροβάθμια... Η Ελπίδα δίνει και πάσες τώρα, γιατί τόσο πολύ με το τηλεοπτικό φακό, οπότε... Όχι, η Ελπίδα, θα πρέπει να σας δώσετε μια εκπομπή σιγά-σιγά. Βέβαια, θα το σκεφτούμε, πάμε. Okay. Λοιπόν, έλεγα ότι η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Πρωτοβάθμιας Χανίων, σε συνεργασία με το ΙΤΕ, διοργανώνει στις 14 Φεβρουαρίου στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, είπα όλα νομίζω, μία ημερίδα σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια των μαθητών στον ψηφιακό κόσμο. Η ημερίδα έχει δύο σκέλη, έχει πρωινές και απογευματινές δράσεις. Οπότε με την ευκαιρία να πούμε ότι οι πρωινές δράσεις αναφέρονται και θα έχουν κοινό εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης, ενώ η απογευματινή δράση που ξεκινάει στις 6 ώρα, ξαναλέω στις 14 Φεβρουαρίου, απευθύνεται σε όλους, είναι ανοιχτή. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε γονείς με τα παιδιά τους και εκπαιδευτικούς και τέλος πάντων απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, όπως το θέμα των προσωπικών δεδομένων απευθύνεται σε όλους τους πολίτες. Βέβαια. Οι Homo Digitalis έχουν βάσει στην Κρήτη πλέον? Όχι. Οι Homo Digitalis ξεκίνησαμε την Αθήνα. Πλέον ξεκίνησαμε 6 νομικοί. Πλέον είμαστε περίπου 100 μέλη σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη. Το καλό είναι με την άφηξή μου στο Ηράκλειο το τελευταίο 8 μήνες ότι έχει ξανασταθεί εδώ πέρα η ομάδα του Ηρακλείου και είμαστε 12 μέλη στο Ηράκλειο. Οπότε μεγαλώνουμε και με τη στήριξη όλων σας και τις δράσεις που κάνουμε νομίζω θα μεγαλώσουμε κι άλλο, γιατί έχουν πολλά να γίνουν στο κομμάτι της ευαισθητοποίησης τόσο για τα προσωπικά δεδομένα αλλά και για τα υπόλοιπα ψηφιακά δικαιώματα. Περισσότερο δικηγόροι ωστόσο, Όχι. Θέλω να σας πω ότι περισσότεροι δεν είναι δικηγόροι. Πλέον... Ξεκινήσατε ωστόσο. Ξεκινήσαμε δικηγόροι. Η ομάδα δικηγόρη. Ήταν δικηγόροι. Ήταν 6 δικηγόροι, αλλά ο μόνος τρόπος να προσεγγίσει τα ψηφιακά δικαιώματα είναι διεπιστημονικά. Οπότε έχουμε άτομα από το κομμάτι της πληροφορικής, οικονομολόγους, κοινωνιολόγους, ψυχολόγους, το παιδαγωγικό, φυσικούς. Δόξα τω Θεώ, είμαστε από πολλούς κλάδους. Και έτσι μόνο μπορούμε. Καταγγελίες δέχεστε?
καταγγελίες, εμείς ως χώμα του Digitalis, για να αναλαμβάνουμε. Αν δέχεστε, αν κάποιος μπορεί να σας καταγγείλει ένα περιστατικό. Ναι, αν αυτό πρόκειται να προκαλέσει βλάβη σε ελευθερίες και έχει ένα μεγάλο αντίκτυπο, ναι, μεμονωμένες καταγγελίες δεν αναλαμβάνουμε ως δικηγόροι. Ναι, είστε και μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να πούμε στο Επανειδήν. Να πούμε στο Επανειδήν. Είμαστε εδώ για να προβάλλουμε δράσεις και πρωτοβουλίες. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Παμβακά, κυρία Στρατάκη, να είστε καλά. Ευχαριστούμε, σας ευχαριστώ να είστε πολύ. Καλά. Και να συνεχίσετε με την ίδια δύναμη και το ίδιο πάθος.